Καλημέρα αγαπητά μου παιδιά. Σήμερα στη θεατρική αγωγή θα κάνουμε ένα έτσι ιδιαίτερο μάθημα, το ένα παραμύθι για όλους. Δεν θα σας πω μόνο ένα παραμύθι, αλλά πώς αυτό το ένα παραμύθι εσείς όλοι μπορείτε να το σκεφτείτε και να το κάνετε με το δικό σας τρόπο. Θα ξεκινήσω με ένα ιδιαίτερο παραμύθι, ένα γνωστό, το ξέρετε όλοι, είναι το κοριτσάκι με τα σπίρτα, του Hans Christian Andersen, το οποίο το έγραψε το 1845. Και το άλλο παραμύθι που θα σας πω είναι εκείνη την εποχή, το 1843, αλλά θα πούμε αργότερα γι' αυτό. Αυτό λοιπόν το παραμύθι, εγώ το βρίσκω λίγο λυπητερό, όμως και αισιόδοξο. Δείχνει ένα κοριτσάκι, το οποίο είναι φτωχό, προσπαθεί να πουλήσει την παραμονή της πρωτοχρονιάς σπίρτα, και όμως δεν τα καταφέρνει. Ο κόσμος πηγαίνει για ψώνια, κοιτάει πώς να φτιάξει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και δεν δίνει σημασία σε ένα κοριτσάκι το οποίο προσπαθεί να του πουλήσει ένα κουτάκι σπίρτα για να μπορέσει να ζήσει και αυτό λίγο την έννοια των Χριστουγέννων. Τότε το κοριτσάκι, όπως ξέρουμε, κάθεται σε μία γωνία, ανάβει ένα σπίρτο, βλέπει ένα τραπέζι πλούσιο με δέσματα, με φαγητά για να κάνει τα που κάνουν σαν να κάνει το ίδιο αυτά τα Χριστούγεννα, έτσι. Μετά σβήνει το σπίρτο, βλέπει, ανάβει ένα άλλο σπίρτο, βλέπει ένα δέντρο και στο τελευταίο σπίρτο βλέπει την γιαγιά του, η οποία έρχεται και το παίρνει μαζί του στον παράδεισο. Και όταν ξυπνάει, δεν ξυπνάει ποτέ, όταν ο κόσμος ξυπνάει και πηγαίνει στην πόλη και βλέπει το κοριτσάκι, το βλέπει ότι έχει φύγει από τη ζωή και τότε στενοχωριέται. Αυτό λοιπόν το παραμύθι, έτσι, είναι, έγραφε πάντα αυτός ο παραμυθάς λίγο έτσι λυπημένα, αλλά πάντα μας έδινε ένα νόημα ότι πρέπει να αγαπάμε τους ανθρώπους και τη ζωή γενικότερα. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα ότι πείτε ότι παίζετε αυτό το παραμύθι στο σχολείο σας. Εκεί, όπως κάθεστε, θέλετε να παίξετε αυτό το κοριτσάκι. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Και όχι το κοριτσάκι, βάλτε το αγοράκι, ό,τι θέλετε. Έτσι το προσαρμόζουμε ανάλογα με το τι θέλουμε. Πρώτα απ' όλα, θέλουμε να παίξουμε το ρόλο. Για να μπούμε μέσα στο ρόλο αυτού του παιδιού, επειδή πριν μπορεί η μαμά να φτιάχνει μελομακάρονα, κουραμπιέδες, πώς θα είσαστε εσείς τώρα να νιώθετε ότι είσαστε φτωχό και πλυντήμιο παιδάκι? Τι κάνετε λοιπόν? Πρέπει να συγκεντρωθείτε στην αναπνοή σας. Τα περισσότερα παιδάκια και όλοι μας, επειδή κουραζόμαστε, τρέχουμε, καθόμαστε πολλές ώρες στον υπολογιστή κτλ., δεν έχουμε σωστή αναπνοή. Έτσι, βάζουμε το δεξί χέρι στο στήθος και το αριστερό πάνω στην κοιλίτσα. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να σηκώνεται όταν παίρνουμε αναπνοή, δηλαδή εισπνοή, να σηκώνεται η κοιλίτσα μας. Έτσι, έχουμε σωστότερη αναπνοή και μπορείτε να κάνετε με κάποιον δικό σας στο σπίτι μία άσκηση, εσείς που θα ξέρετε τώρα την σωστή αναπνοή, και να κάνετε ένα ποιος θα κρατήσει περισσότερο. Άμα φουσκώνουμε την κοιλιά μας, θα μπορέσετε να κρατήσετε αυτό το για περισσότερη ώρα σε σχέση με τον άλλον που θα αναπνεύσει. Έτσι, θα πάρει μικρή κοφτή αναπνοή και θα κάνει ένα με ποιον τρόπο δηλαδή να το βγάλει αυτό. Οπότε, τι θέλω από εσάς, να κάνουμε έτσι μια δοκιμή μαζί. Πείτε ότι εγώ είμαι ο αντιπαλός σας, να δούμε ποιοι από εσάς θα μπορέσετε να με νικήσετε. Εντάξει, ξεκινάμε μια άσκηση. Με αυτή την άσκηση, δηλαδή θα κάνω ένα α και όταν τελειώσει το α, το δικό μου, να δούμε ποιοι από εσάς θα έχει τελειώσει πιο πριν. Μην κλέψετε με τις ανάσες, σας βλέπω. Λοιπόν, ξεκινάω. Ποιον νίκησε από εσάς? Ναι, λίγους. Άμα λοιπόν, τι κάνετε για να το εξασκήσετε αυτό και να είσαστε σούπερ με την αναπνοή? Θα πάρετε ένα βιβλιαράκι, έτσι όπως κάθεστε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι, στον καναπέ σας, θα βάλετε το βιβλιαράκι εδώ πέρα, στην κοιλίτσα, και θα προσπαθείτε να σηκωθεί το βιβλιαράκι. Αν τα καταφέρνετε, σημαίνει ότι η αναπνοή σας πάει καλά, ότι μπορούμε και αναπνέουμε σωστά. Και να δούμε μετά, όταν το εξασκήσετε αυτό κάθε μέρα, έστω λίγο-λίγο, να δούμε αν το κάνετε μαζί με το μπαμπά ή τη μαμά ή το αδελφάκι σας, ποιος θα νικήσει. Μην του δείξετε το επεισόδιο όμως, για να το ξέρετε εσείς καλύτερα. Λοιπόν, μια άλλη άσκηση τώρα. Θέλουμε να κάνουμε κάτι λυπητερό. Τώρα, σε αυτή την ιστορία, δυστυχώς έχουμε μια λυπητερή κατάληξη. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Το παιδάκι είναι φτωχό, πεινάει. Έτσι. Συνήθως, όταν κλαίμε,
Είναι μια τεχνική αυτή στο θέατρο που χρησιμοποιούμε. Δεν πάμε, δεν δίνει ο άλλος μια μπουνιά στον άλλον για να κλάψει, έτσι. Αλλιώς θα ήταν όλοι ηθοποιοί, ξέρετε, με τα μάτια έτσι και τα λοιπά. Και στο σχολείο, εκεί που παίζουμε τα παιχνίδια μας, θα ήμασταν όλοι χτυπημένοι. Ο σκοπός είναι πώς να κλάψουμε, χωρίς να κλάψουμε στην ουσία, ούτε να σκεφτούμε κάτι λυπητερό, ας πούμε, κάτι δυσάρεστο για να κλάψουμε. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι απλά να γουρλώσετε τα ματάκια σας. Για γουρλώστε τα όλοι να σας δω. Ωραία. Γουρλώνετε τα μάτια. Προσπαθείτε να μην τα κλείσετε, ώστε να αγκαστεί το μάτι, να δακρύσει, να ρίξει δηλαδή λίγο υγρό σαν δάκρυ εκεί, γιατί δεν μπορεί το μάτι να στέκεται πολλή ώρα, να είναι ανοιχτό. Οπότε, επικεντρωθείτε σε ένα σημείο, κοιτάξτε, και μετά από λίγο παίρνετε κοφτές αναπνοές, δηλαδή δεν έχετε προσέξει κάθε φορά που πάμε να κλάψουμε ότι μας έρχεται ένας λιγμός, ας πούμε, κτλ. Κάντε αυτό το λιγμό πριν εσείς κλάψετε, δηλαδή. Και κοιτάξτε σε ένα σημείο έτσι, α. Για να δω πόσοι από εσάς δακρύσατε. Έτσι λίγο τα ματάκια κτλ. Δεν είναι δύσκολο. Επίσης, όταν γελάτε, θέλετε να γελάσετε, ας πούμε. Δηλαδή, παίζετε ότι είσαστε οι κύριοι στο κοριτσάκι αυτό το με τα σπίρτα, ότι είσαστε αυτοί πλούσιοι που περπατάνε από το κοριτσάκι μπροστά και κάνουν, έτσι, γελάνε επιδεικτικά. Πολλές φορές, επειδή βλέπουμε γραμμένο το χα-χα-χα-χα-χα, γελάτε και κάνετε χα-χα-χα-χα-χα. Αυτό είναι λάθος. Έτσι. Το χα-χα-χα το γράφουν έτσι οι συγγραφείς για να μπορούν να διαβάζουμε τις οδηγίες. Το γέλιο είναι κάτι που δεν γράφεται και δεν περιγράφεται, όπως και ένας στεναγμός. Δηλαδή, αχ, αυτός είναι ένας στεναγμός. Έτσι. Δεν γράφεται αχ ή βαχ. Ή το σκυλί, έχετε ακούσει ποτέ. Γράφουν στα κόμιξ γαβ. Έχετε ακούσει ποτέ κανένα σκυλί να σας πει γαβ. Θα κάνει, ας πούμε, έτσι. Με τον ίδιο τρόπο, λοιπόν, θα κάνουμε και το χαμόγελο. Δηλαδή, θα πάρετε τη βαθιά αναπνοή που είπαμε την έχουμε δουλέψει από πριν και θα είναι σαν να βγαίνει από ένα πηγάδι εδώ από το λαιμό μας. Δηλαδή, ώστε να βγαίνει πιο αληθινό. Για δοκιμάστε λίγο να γελάσετε όλοι. Έλα, με το τρία. Ένα, δύο, τρία και... να δω ποιος το πέτυχε αυτό για να μην φαίνεται και ψεύτικο. Ωραία. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δείξουμε, να φαντάζεστε ότι ζωντανεύει αυτό το παραμύθι τώρα, με τα γέλια, με το κλάμα του παιδιού και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο, με αυτούς τους τρόπους. Επίσης, θα σας δώσω ένα τρίκ, ας πούμε, όταν έχουμε ένα πείμα ή ένα παραμύθι, είναι ωραίο να το ζωγραφίζουμε. Πόσες φορές δεν έχουν μπει σε μαθήματα που κάνετε στο σχολείο να ζωγραφίσετε ένα πείμα, ένα παραμύθι ή ένα διήγημα. Εδώ πέρα στο συγκεκριμένο μπορώ να σας δώσω έτσι μια ιδέα. Εφόσον είναι χριστουγεννιάτικο, μπορείτε να βάλετε τον τίτλο Δεκέμβριος, ας πούμε, έτσι το παραμύθι, και να βάλετε το δέλτα με ένα τρίγωνο. Αφού λέμε τα τρίγωνα κάλαντα και τα λοιπά, οπότε μπορείτε να βάλετε με ένα τρίγωνο και να το ζωγραφίσετε έτσι, γιατί πάντα το θεατρικό μας, δηλαδή είναι πολύ ωραίο να γράψετε ένα θεατρικό δικό σας, όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματα, και μετά να φτιάξετε και ένα εξώφυλλο. Δηλαδή, το ζωγραφιά του με το εξώφυλλό του. Το έχουμε κάνει αυτό σε τάξη και με παιδιά της Δευτέρας Δημοτικού, και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γιατί να μην το κάνετε κι εσείς τώρα που έχετε χρόνο. Λοιπόν, οπότε, ένας άλλος τρόπος για να έτσι πάρουμε όρεξη, να πάρουμε έμπνευση για το ρόλο μας, αφού έχουμε διάσει από, τον άλλο, από τα άλλα πράγματα, από τους άλλους ρόλους με την αναπνοή μας και έχουμε χαλαρώσει, έτσι, είναι η μουσική. Λοιπόν, η μουσική μας δίνει την έμπνευση. Εδώ, λοιπόν, τώρα ακούμε μία μουσική που έχω γράψει για τέτοιο λόγο. Λοιπόν, οπότε, μπορείτε να πάρετε έτσι... να έχετε την έκφραση, χωρίς να μιλάτε, γιατί τώρα εγώ μιλάω. Κοιτάμε, αναπνοή, είπαμε, σταθερό το μάτι, γουρλωμένο σε ένα μέρος, ώστε σιγά σιγά να φέρουμε αυτό το δάκρυ. Εγώ παίρνω και αναπνοές τώρα για να σας εξηγήσω, έτσι. Έτσι, αυτό. Δεν είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ εύκολα αυτά που σας κάνω σήμερα. Και παίρνουμε έτσι συγκίνηση από τη μουσική, παίρνουμε έμπνευση, παίρνουμε έτσι δύναμη για να μπορέσουμε να αναπαραστήσουμε καλά όσο γίνεται τη σκηνή μας. Επίσης, μια άλλη άσκηση που θέλω να σας κάνω, έτσι, μέσα από αυτό το παραμύθι, θα μου πεις, κυρία, μας κάνεις όλο ασκήσεις, παραμύθι είπες να μας πεις. Το παραμύθι το ξέρετε. Εγώ θα προσπαθώ να σας βάλω μέσα στο παραμύθι τώρα, με έναν άλλον τρόπο. Δηλαδή, θέλω να χαλαρώσετε όλοι, εντάξει. Χαλαρώστε και να κλείσετε τα μάτια σας και να ακούτε μένα.
Θέλω να σκεφτείτε ότι είσαστε τώρα όλοι μαζί σε ένα δάσος. Σε αυτό το δάσος είμαστε όλοι μαζί. Εσείς, εγώ, όσοι είναι γύρω σας. Και ξαφνικά παίρνουμε ο καθένας το δρόμο, ο καθένας το δικό του δρόμο. Δεν φοβάστε, γιατί είναι πολύ ωραίο δάσος, είναι μέρα, ακούς τα πουλάκια κτλ. Ο καθένας πάει από το δικό του όμως μονοπάτι. Εκείνη την ώρα σκέφτεται διάφορα, φτιάχνει το ρόλο του, σκέφτεται πράγματα έτσι που τον χαλαρώνουν και προσπαθούν να είναι καλά. Και κάποια στιγμή φτάνει σε μια λίμνη. Μπορεί αυτό να είναι και το κοριτσάκι με τα σπίρτα που θα φτάσει σε αυτή τη λίμνη ή το αγοράκι με τα σπίρτα. Και εκείνη η λίμνη δεν είναι τρομακτική, είναι ήρεμη και ωραία, αλλά απέναντι από τη λίμνη βρίσκεται ένα πολύ αγαπημένο του πρόσωπο. Μπορεί να είναι μια φίλη σας που σας λείπει, μπορεί να είναι η γιαγιά σας ή ο παππούς σας που μπορεί να μην είναι μαζί σας φέτος, μπορεί να είναι κάποιος, αλλά τον βλέπετε. Όπως να σκεφτούμε πώς ένιωθε και αυτό το παιδάκι, έτσι κι εσείς θα μπορέσετε να νιώσετε μια ζεστασιά τώρα. Γιατί θα τους φέρουμε κοντά μας με το μυαλό μας και τη φαντασία μας. Τους βλέπετε και τους νιώθετε. Έτσι, σιγά σιγά. Και αυτόν που είδατε στη λίμνη, θα του πείτε όλα τα μυστικά. Τι θέλετε να πείτε, πράγματα, άμα ας πούμε δεν σας έχουν φτιάξει μελομακάρνα ακόμα, να κάνετε τα παράπονά σας. Λοιπόν, δηλαδή να δείξετε, έτσι, έχετε πλήρη εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο. Όπως είχε το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Παίρνουμε δηλαδή έμπνευση για τη δική μας ζωή, τι να κάνουμε στο παραμύθι μας. Είναι δικό μας αυτό το παραμύθι. Άρα τώρα βλέπουμε όποιον θέλουμε. Δείτε τον λοιπόν, νιώστε τον, αγκαλιάστε τον άμα θέλετε. Ανοίξτε τα μάτια σας και γυρνάμε όλοι μαζί πίσω, πάρτε τις ωραίες αναμνήσεις και τις στιγμές που ζήσατε και γυρνάμε σιγά σιγά πίσω όπου θα βρεθούμε όλοι μαζί. Αυτός είναι ένας ωραίος τρόπος για να μπούμε λίγο και στο ρόλο αυτού του κοριτσιού, που μπορεί να είναι ένα αγόρι, μπορεί να είναι ένα κορίτσι, όποια ηλικία και να είμαστε, από 0 ως 100. Είναι ένας τρόπος για να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε και να έρθουμε πιο κοντά θεατρικά σε ένα ωραίο παραμύθι. Αυτά από αυτό. Πάμε λίγο να ανέβουμε όμως. Πάμε στο δεύτερο παραμύθι που ήθελα να σας πω για σήμερα. Και είναι ο Σκρούτζ. Θα μου πείτε, κυρία, αυτό το πνεύμα των Χριστουγέννων και το Σκρούτζ τον έχουμε ακούσει 40.000 φορές. Φυσικά. Όλοι το έχετε δει, όλοι το έχετε διαβάσει, οι περισσότεροι τουλάχιστον, έτσι. Ξέρετε ότι ήταν ένας άνθρωπος τσιγκούνης, ο οποίος σκεφτόταν μόνο τα χρήματα, μόνος του σε ένα κάστρο. Ήρθανε τρία πνεύματα, του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, και τον κάνανε να αλλάξει, να γίνει πιο χαρούμενος και να ακτιμάει τον κόσμο και να αγαπάει τον κόσμο. Εγώ θέλω να φτιάξουμε τη δική μας ιστορία, έτσι, μέσα από τη θεατρική γραφή. Με ποιον τρόπο μπορούμε να το κάνουμε. Αυτόν τον Σκρούτζ, λοιπόν, να του δώσουμε μια άλλη ιδιότητα. Να μην το πούμε ότι ήταν σε εκείνη την εποχή που το έγραψε ο Κάρολος Ντίκενς το 1843 που είπαμε, αλλά ότι είναι στο σήμερα και είναι ένας εργοστασιάρχης ο οποίος έχει, ας πούμε, ένα εργοστάσιο που οποίο μολύνει το περιβάλλον και δεν τον νοιάζει τι θέλει να βγάζει λεφτά κτλ. Έτσι, βέβαια αυτό μην υπάρχει καθόλου στην Ελλάδα, αλλά εμείς το λέμε, το φανταζόμαστε, ότι έχει ένα εργοστάσιο και κάνει αυτές τις ζημιές. Τότε πάει να κοιμηθεί σε ένα σπίτι που είναι μια τεράστια βίλα με πισίνα κτλ. Έτσι, πάει να κοιμηθεί και εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται το πρώτο πνεύμα που εμείς μπορούμε να κάνουμε ότι είναι το πνεύμα του Αριστοφάνη. Ο Αριστοφάνης ήταν ο πρώτος κωμικός ποιητής στην Ελλάδα, ήταν από τους πρώτους και ήταν πολύ σημαντικός, που έρχεται στη ζωή του Σκρούτζ, που μπορούμε να τον ονομάσουμε και Βρασίδα, δώστε του εσείς όνομα θέλετε, και πάει πίσω για να μάθει τι είναι το αρχαίο θέατρο και μέσα από ένα έργο, την Ειρήνη, που την κάνετε στο σχολείο και μας δείχνει ότι κάποιοι πάνε να ελευθερώσουν την Ειρήνη, τον μαθαίνει τι είναι η αγάπη, τι είναι να αγαπάς την Ειρήνη και όχι τον πόλεμο, να είσαι καλός άνθρωπος, τι κάνεις με το θέατρο, ότι θα πρέπει να γίνει πιο... Τον πάει σε ένα αρχαίο θέατρο που την ώρα που κάθεται ο Σκρούτζ εκείνη την πέτρα που είναι σαν την Επίδαυρο, σαν το αρχαίο θέατρο του Διονύσου που είναι κάτω από την Ακρόπολη και νιώθει ηρεμία, καταλαβαίνει τι έχανε τόσο καιρό που δεν πήγαινε ένα θέατρο και καθόταν συνέχεια μέσα στο σπίτι κλεισμένος και έτσι με αυτό το στυλ το κακομήρικο που όλο δεν ήθελε να δει άνθρωπο. Ενώ εσείς θέλετε να βλέπετε, ακόμα και τώρα που κάθεστε για λίγο μέσα στο σπίτι, τους βλέπετε όλους με τον έναν ή άλλο τρόπο. Έτσι, όταν γυρίζουν πάλι, έτσι, είδε το παρελθόν στην αρχαία Ελλάδα τι γινόταν, γυρίζουμε στο μέλλον και ξαφνικά έχουμε πάει να κοιμηθεί και στο παρόν του εμφανίζεται ένα ελεφαντάκι, που είναι σαν τον Ντάμπο το ελεφαντάκι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το ελεφαντάκι τον παίρνει και τον πηγαίνει, τον καβαλάει ο Σκρούτζ και τον πηγαίνει στην Αφρική. Και τότε του δείχνει πώς ζουν τα παιδάκια εκεί,
Μπορεί να είναι αυτός ο δεύτερος ήρωας, το πνεύμα, το σύγχρονο. Τον πάει και τον δείχνει πώς είναι τα ζώα που, δεν έχουν, που αρχίζουν και μειώνονται από τα κυνήγια και από την κλιματική αλλαγή και διάφορα άλλα πράγματα. Και τα παιδάκια που πεινάνε, έτσι. Το πιο βασικό είναι γι' αυτό. Άρα, ο Σκρούτς τα βλέπει όλα αυτά και τρομάζει. Ο Σκρούτς ο σύγχρονος, οπότε αρχίζει και προβληματίζεται ότι δεν θέλει να τα βλέπει όλα αυτά. Ήταν απλά κλεισμένος στον εαυτό του και δεν τα έβλεπε. Ενώ τώρα που τα είδε, έτσι άρχισε να μαλακώνει σαν άνθρωπος. Και έρχεται και το τελευταίο πνεύμα, έτσι, στο οποίο το παραμύθι άλλα λέει, εμείς είπαμε και σκέφτηκα, να είναι ο Άγιος Βασίλης. Ο Άγιος Βασίλης που τον πάει στο έλκυθρό του και τον μεταφέρει στην πόλη του, στο χωριό του, στο οποίο τα χιόνια έχουν αρχίσει και λιώνουν από την κλιματική αλλαγή και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στο περιβάλλον και σε λίγο δεν θα έχει σπίτι, δεν θα έχει εργοστάσιο να φτιάχνει τα δώρα για όλους εσάς. Τι θα γίνει λοιπόν με τον Άγιο Βασίλη? Έτσι, του λέει, θα βάλεις φίλτρα και θα προστατεύεις το περιβάλλον όσο μπορείς για να μην είναι το μέλλον σου χωρίς Άγιο Βασίλη. Έτσι λοιπόν, γυρίζουμε πίσω. Έτσι. Και ο Σκρούτς ή Βρασίδας ή πείτε το όπως θέλετε, αυτός γίνεται ένας καλός άνθρωπος, ο οποίος λέει, προσπαθεί να φτιάξει τον κόσμο, προσφέρει στα ορφανά, στα παιδάκια, στο περιβάλλον κτλ. Εντάξει. Μπορείτε να φτιάξετε κι εσείς λοιπόν το δικό σας παραμύθι από μια δική σας επιθυμία. Έχετε μια επιθυμία, ας πούμε κάποια παιδάκια, και τελειώνουμε με αυτά το παραμύθι, φτιάξανε σε ένα σχολείο, είχαν την επιθυμία να έχουν και άλλα παιδιά να παίζουν, γιατί ήταν σε ένα απομακρυσμένο νησί, δεν είχαν παιδιά να παίζουν. Οπότε αυτό που θέλανε ήταν να ξαφνικά να γεμίσει με παιδιά το νησί τους. Αυτό ήταν η επιθυμία τους. Γιατί όλοι είχαν φύγει, είχαν πάει στις πόλεις και δεν είχαν παρέα. Ειδικά το χειμώνα που δεν πάταγαν και τουρίστες και κάποιοι που είχαν τα εξοχικά τους, τίποτα. Ένα λοιπόν παιδάκι ξαφνικά βρήκε ένα μαγικό καθρέφτη και τον ρώτησε, του λέει ο καθρέφτης, τι θέλεις? Και λέει το παιδάκι, θέλω να μην φύγουν οι άνθρωποι που ζούσαν εδώ και να μείνουν στο νησί μας. Τον μεταφέρει τότε ο καθρέφτης στο παρελθόν, όπου ο μπαμπάς του και η μαμά του ήταν μικροί, καθώς και άλλοι κάτοικοι του νησιού, και τους βλέπει αυτός και λέει, τι γίνεται? Και λέει, μα αυτός είναι ο πατέρας μου μικρός, τον θυμάμαι από τις φωτογραφίες. Και λέει, παιδάκι, θες να την παίξουμε? Όχι, μπαμπά. Γιατί με είπες μπαμπά? Λέει, εγώ θέλω να μην μας ξεχάσετε εμάς και να μείνετε στο νησί, να μην φύγετε ποτέ για να έχουμε παιδάκια να παίζουμε. Στην αρχή τον κοροϊδεύανε, αλλά μετά από χρόνια, όταν αυτός γυρίζει πάλι στο παρόν, καταλαβαίνει ότι έχουν γεμίσει το νησί με παιδιά και τα όνειρά του έχουν, η επιθυμία του έχει γίνει πραγματική. Αυτό το τελευταίο που σας είπα ήταν ένα παραμύθι που φτιάξαν τα παιδιά της Δευτέρας. Γιατί να μην μπορείς να φτιάξεις κι εσύ το δικό σου παραμύθι? Γιατί τα παραμύθια είναι για όλους. Καλές γιορτές.